Ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος Κορινθίων χειρίστηκε το θέμα του παλιού σταθμού του τρένου στην Κόρινθο είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Παρότι έγινε η παραχώρηση προς τον Δήμο εδώ και πολλά χρόνια, η αναβάθμιση της περιοχής έχει καθυστερήσει, δεν έχει γίνει. Γκρεμίστηκε ο παλιός σταθμός, δηλαδή ο τείχος που υπήρχε εκεί και μάλιστα προεκλογικά στις δημοτικές εκλογές, απομακρύνθηκαν από τον ΟΣΕ τα βαγόνια και τα άλλα μεταλλικά αντικείμενα, δεν έμειναν κάποια τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι άξια επίσκεψης, δηλαδή ένας σειρμός παλιός, μια μηχανή για τουριστικό χαρακτήρα, δεν έμειναν, απομακρύνθηκαν και σήμερα τα έργα έχουν σταματήσει βέβαια εδώ και πολλούς μήνες. Ο χώρος είναι εγκαταλελειμμένος, θα μπορούσε να είναι η είσοδος της πόλης, το καλύτερο σημείο το οποίο θα δεχόταν τους επισκέπτες αλλά και τους πολίτες να το χαίρονται καθημερινά. Όμως έχει εγκαταληφθεί και αυτό είναι κάτι πολύ κακό, παρότι από ό,τι γνωρίζω τα χρήματα υπάρχουν, έχουν προβλεφθεί, αλλά η κακή συνεννόηση του Δήμου με τις υπηρεσίες του ΟΣΕ, από ό,τι γνωρίζω, είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχει προχωρήσει κάτι. Πρέπει να αλλάξει τακτική ο Δήμος Κορινθίων, να συνεργαστεί καλύτερα και να επιταχύνει το όλο έργο, το οποίο θα κάνει την περιοχή εκείνη ένα στολίδι για την πόλη. Νομίζω ότι από αρκετές πλευρές έχει προταθεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάδειξη του σταθμού, αλλά και η επαναλειτουργία του τρένου, με την παλιά διαγράμμιση, όπου θα μπορούσε να εξυπηρετήσει συγκοινωνιακά και τις τοπικές ανάγκες. Θα μπορούσε δηλαδή ταυτόχρονα να είναι ένα έργο χρήσιμο και λειτουργικό καθημερινά, αλλά ταυτόχρονα είναι και κάτι το οποίο θα μας θυμίζει το παρελθόν, θα έχει και μια ιστορική αξία, την οποία την χρειαζόμαστε, γιατί ο πολιτισμός, αν θέλετε, και η παράδοσή μας είναι κάτι το πολύ σημαντικό και πρέπει, νομίζω, και να επαναλειτουργήσει το τρένο με τους παλιούς σειρμούς, αλλά και να αναδειχθεί η όλη εκείνη η περιοχή. Εδώ και χρόνια στα βαγόνια τα εγκαταλελειμμένα διέμεναν λαθρομετανάστες, οι οποίοι μετά από κάποια επέμβαση της αστυνομίας απομακρύνθηκαν και μετά απομακρύνθηκαν και τα βαγόνια τα οποία τους φιλοξενούσαν. Ο χώρος είναι ανοιχτός, όπως ξέρετε. Ο χώρος, μιλάω για τον χώρο. Βεβαίως, ναι, είναι αφύλακτος και είναι χώρος ο οποίος είναι στη διάθεση του καθενός για να πάει εκεί και να κοιμηθεί, να παραμείνει, να πάρει ό,τι ενδεχομένως του χρειάζεται και δεν έχει αξιοποιηθεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να φυλαχτεί και να αξιοποιηθεί το συντομότερο.